Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, επιστροφή εδώ, δεύτερο μέρος, συνέχεια της ενδιαφέρουσας εκπομπής on camera και πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο όλη η Ελλάδα συζητάμε αφορμή τα διάφορα περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί στη Νέα Μάκρη, στην ΚΟ και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια με τα πληρώματα των ασθενοφόρων, τους διασώστες και το πώς λειτουργεί σήμερα ανά το Πανελλήνιο το ΕΚΑΒ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις ανάγκες, τις ελλείψεις, τα κενά για τα οποία μιλούν οι εργαζόμενοι εδώ σε τοπικό επίπεδο, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, ανατακτά χρονικά διαστήματα και πόσο μάλιστα αναχρονικές περιόδους, πώς είναι η χρονική περίοδος του καλοκαιριού για την παραλία του Οφρηνίου και όχι μόνο, αλλά και για το νησί της Τάσου, όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες και υπάρχει αύξηση του πληθυσμού όσον αφορά τον τουρισμό. Κοντά μας έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού του ΕΚΑΒ και Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στην Καβάλα, τον κύριο Κώστα Τσιλικάκη, τον οποίο καλησπερίζουμε. Κύριε Τσιλικάκη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, γεια σας. Τηλεθεατές σας. Είναι η αλήθεια ότι έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος το τελευταίο χρονικό διάστημα ανά την Ελλάδα με όλα αυτά τα περιστατικά. Δεν ξέρω αν επηρεάζει γενικότερα το μεγάλο αστικό κέντρο ή με μικρότερη περιοχή όπου το ασθενοφόρο φτάνει είτε δυσκολότερα είτε ευκολότερα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς ως πληρώματα, ως οδηγοί ασθενοφόρων. Εδώ στην Καβάλα το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ούκο λίγα τα περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί. Κάθε εβδομάδα μετράμε αρκετά, όχι μόνο στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και φυσικά το καλοκαίρι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, έτσι. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Είναι πολλά, είναι διαχρονικά. Διαχρονικά. Για να μην ξαφνικά πούμε ότι ανακαλύψαμε την Αμερική τώρα. Ναι, σίγουρα. Είναι προβλήματα τα οποία είναι διαχρονικά και πιθανότατα να έχουν και τους υπαίτιους που συμβαίνουν όλα αυτά. Είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι υπουργοί υγείας και οι διοικήσεις του ΕΚΑΒ, οι οποίοι δεν σκύβουν πραγματικά πάνω από το πρόβλημα ούτως ώστε να το λύσουν, αλλά προσπαθούν με διάφορες αλχημίες και πατέντες, έτσι να το πούμε λαϊκά, να λύσουν προβλήματα τα οποία είναι πάγια και διαχρονικά. Όσον αφορά τα τελευταία που συνέβησαν ανά την Ελλάδα, είναι η καθημερινότητά μας. Δηλαδή για εμάς είναι η καθημερινότητά μας. Απλώς συνέβησαν απανωτά περιστατικά και γι' αυτό ακριβώς έγινε όλος αυτός ο ντόρος που έγινε. Θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε άλλη μέρα ή οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο μέσα στον χρόνο. Θα μπορούσε να συμβεί το χειμώνα. Απλώς τώρα το καλοκαίρι επιβαρύνεται περισσότερο η κατάσταση, διότι υπάρχουν και οι τουρίστες, οι επισκέπτες, οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα από όλο τον πλανήτη. Πόσα χρόνια έχουν να γίνουν προσλήψεις? Τουλάχιστον 7-8 χρόνια έχουν να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, γίνανε μέσα. Προσλήψη επικουρικού προσωπικού μέσα στην περίοδο της πανδημίας του COVID. Και ευτυχώς γίνανε και αυτές οι προσλήψεις και σε διασώστες αλλά και σε διοικητικό προσωπικό και τεχνικό, γιατί αλλιώς θα είχαμε καταρρεύσει. Αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, έτσι για να το πιάσουμε από εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς θα μονιμοποιηθούν, γιατί βρίσκονται σε ένα καθεστώς ανασφάλειας. Δηλαδή, με σύμβαση, αν για παράδειγμα κάποιος πει ότι αύριο αυτούς τους ανθρώπους δεν θα του ανανεώσουμε τη σύμβαση, καταρρεύσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να το απεξέλθουμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά τους. Αυτή όμως είναι η βοήθειά τους. Δεν είναι αυτό που λύνει αποκλειστικά το πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι στην επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, σήμερα ή χθες θα έπρεπε να γίνουν τουλάχιστον 1.000 προσλήψεις διασωστών για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις πάγιες ανάγκες που υπάρχουν είτε στο χερσαίο τμήμα είτε στα νησιά. Και βέβαια να πούμε ότι μετά από αυτές τις 1.000 προσλήψεις, στην επόμενη πενταετία, θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον άλλες 300-400 προσλήψεις. Και αυτό γιατί? Διότι το ΕΚΑΒ δημιουργήθηκε το 1985. Έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι προσλήφθηκαν τότε βγαίνουν ή έχουν βγει ήδη στη σύνταξη και όλες οι επόμενες φωνίες οι οποίες τελεχώσαν τότε το ΕΚΑΒ, τα πρώτα χρόνια του ΕΚΑΒ και παρέμεναν μέχρι σήμερα, είναι να βγουν στη σύνταξη. Άρα λοιπόν, ο κάθε παράρτημα, το κάθε τομέας θα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Όπως εμείς ήδη έχουμε 2 συνταξιοδοτήσεις, περιμένουμε άλλη μία. Σε λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, την επόμενη πενταετία, θα συνταξιοδοτηθούν από εμάς. Πιθανότατα και ο γιατρός που έχουμε. Έχουμε 2 γιατρούς, ο ένας ο γιατρός θα βγει στη σύνταξη, διότι πιάνει το ηλικιακό όριο. Και 2-3 διασώστες, οι οποίοι σίγουρα και αυτοί θα βγουν στη σύνταξη λόγω ηλικίας. Πάντως, μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει προσλήψεις και για το ΕΚΑΒ και για το νοσοκομείο, αν υλοποιηθεί και αν τελικά
θα είναι μέσα στο. Σε όλους γενικότερα υπάρχει προτεραιότητα το κομμάτι της υγείας. Ναι, επειδή λέγαμε για προγράμματα, λέω ότι κάτι για το οποίο πόσο είναι... στον αέρα βρίσκονται ορισμένες προσλήψεις, ας πούμε, όπως αυτές. Κοιτάξτε, τα χρόνια τα οποία περάσαμε από την οικονομική κρίση, θα μπορούσαμε σε έναν βαθμό να δικαιολογήσουμε ότι υπήρχε η Τρόικα και η οποία δεν επέτρεψε να γίνουν προσλήψεις. Ήταν μία προς μία, ένας έφευγε, ένας ερχόταν, κάπως έτσι. Αλλά και παρόλα αυτά. Εντάξει, υποτίθεται ότι έχουμε βγει από αυτή την οικονομική κρίση. Φυσικά ήρθε μετά ο κορονοϊός, αλλά θα μπορούσαν από τη στιγμή που έγιναν προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, θα μπορούσε να ήμασταν προετοιμασμένοι, ούτως ώστε να γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Και αν δεν έπρεπε να γίνουν, μπορούσαν να γίνουν όλο το προηγούμενο διάστημα. Για ποιο λόγο δεν γίνουν όλες αυτές οι προσλήψεις, και για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνονται όλες αυτές οι πατέντες της μετακίνησης προσωπικού, που είναι απαράδεκτες αυτές οι μετακινήσεις προσωπικού, λόγω του τουρισμού και της καλοκαιρινής περίοδου, από έναν προορισμό, μάλλον από ένα παράρτημα που δεν θεωρείται τουριστικός προορισμός, να πάνε οι συνάδελφοι με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε κάποιο άλλο παράρτημα που θεωρείται τουριστικός προορισμός και να καλύψουν εκεί στην άδειά τους, μάλιστα, την οποία δεν την παίρνουν και θα την πάρουν αργότερα, το χειμώνα δηλαδή, να καλύψουν τις ανάγκες οι οποίες είναι πάγιες. Όλο αυτό συσσωρεύει άδειες και ρεπό. Αυτή τη στιγμή, για να δείτε, δεν είναι μόνο οι προσλήψεις που δεν γίνονται. Είναι ότι οφείλονται σε πανελλήνιο επίπεδο, στους εργαζόμενους, 150.000 ημέρες σε ρεπό και άδειες. Θεωρείτε, με τον χρόνο να έχει 365 μέρες, 100 τόσες χιλιάδες ρεπό και άδειες είναι λίγα. Για να μην μπορούν να τα πάρουν αυτά ή να μην μπορεί η υπηρεσία να τα δώσει, άρα σημαίνει ότι υπάρχουν ανάγκες. Ακριβώς. Άμα πρέπει να τα δώσει, θα πρέπει να φύγουν οι μισοί σε άδειες και σε ρεπό. Πώς θα τα δώσει. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν σε πανελλαδικό επίπεδο προσλήψεις προσωπικού και όχι να ψάχνουμε αλχημίες να βρούμε το πώς θα χρησιμοποιήσουμε έναν από εδώ, να τον πάμε εκεί και να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Είναι επιτακτική ανάγκη. Φυσικά αυτές τις προσλήψεις που εσείς λέτε, τις ακούσαμε και πριν από 2 χρόνια. Ήταν τότε προς το τέλος του κορονοϊού που λέγανε ότι θα βγει μια προκήρυξη η οποία θα δώσουν και μόρια στους εργαζόμενους αυτοί οι οποίοι είναι επικουρικό προσωπικό και θα μονιμοποιηθούν. Πέρασανε σχεδόν 2 χρόνια και ακόμα να γίνει. Ποια είναι η πραγματική εικόνα που επικρατεί όσον αφορά τον αριθμό των πληρωμάτων και των ασθενοφόρων στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας ευρύτερα, γιατί έχουμε και ορεινό όγκο, έχουμε και περιοχές οι οποίες είναι παραθαλάσσιες τώρα το καλοκαίρι, αλλά υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι απομονωμένες, όπως είναι και Χρόκαμπος, παραδείγματος χάρη. Ο Πλαταμόνας, σας λέω και ορεινά δημοτικά διαμερίσματα. Και όχι μόνο, φτάνουμε μέχρι την Ξεριά και τον Παράδεισο. Και από την άλλη μεριά είναι η Νικήσιανη και φτάνουμε και στο Οφρίνιο. Φτάσατε στην παραλία άμεσα. Οφρίνιο. Μπορείτε να φτάσετε άμεσα. Δεν έχει εφευρεθεί ακόμα ο διακτηνισμός ασθενοφόρων. Αν μπορούσε να έχει εφευρεθεί αυτό, νομίζω ότι θα ήμασταν οι πρώτοι που θα το χρησιμοποιούσαμε για να μπορούσαμε από εδώ να φεύγαμε και μέσα σε χρόνο ρεκόρ του φωτός. Ποια είναι η καθημερινότητα λοιπόν, να βρισκόμασταν εκεί. Είσαστε. Η καθημερινότητα είναι ότι αν ξεκινάτε υπάρχει το κρίση, πρωί και κάνετε το σταυρό σας. Ακριβώς, έτσι πρέπει να κάνουμε και αυτός ο οποίος βρίσκεται στο τηλεφωνικό ασυρματικό κέντρο, το συντονιστικό, και αυτός το ίδιο κάνει, γιατί όταν έχει 2 κλήσεις απανωτές οι οποίες έχουν τον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας για τον ασθενή, θα πρέπει να επιλέξει πού θα στείλει. Να αξιολογήσει, ακριβώς, να φιλτράρει από τον ήχο της φωνής, από τα λεγόμενα. Γιατί πρόσφατα είδαμε ότι το σωματείο του ΕΚΑΒ στη Θάσο έχει προχωρήσει μέσα του διαδικτύου σε κάποιες συμβουλές προς όλους εμάς. Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε. Μην καλείτε άσκοπα, δώστε συγκεκριμένες πληροφορίες, μην κλείνετε το τηλέφωνο. Ελάτε. Ναι, αυτά είναι τα βασικά. Τα βασικά είναι αυτά. Τα βασικά είναι. Εντάξει, όταν κάποιος παίρνει τηλέφωνο, θα πρέπει να ξέρει ότι παίρνει τηλέφωνο για κάτι σοβαρό. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνει για έναν απλό κοιλόπονο. Ο οποίος είναι απλός και θα μπορούσε να πάει και μόνος του. Ναι. Δηλαδή, περπατάει να πάει μόνος στο νοσοκομείο, έχει τη δυνατότητα να πάει στο νοσοκομείο. Πολλές φορές, το έχουμε πει και στο παρελθόν αυτά, κάποιοι χρησιμοποιούν το ΕΚΑΒ ώστε να μπορέσουν να περάσουν πιο γρήγορα στα επίγοντα περιστατικά. Δηλαδή, σου λέει, πάω στα επίγοντα, ήρθε με ασθενοφόρο, άρα να το βάλουμε πιο γρήγορα αυτό, να περάσει γρήγορα, να περάσουμε όλη αυτή την ουρά. Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει ο καθένας να έχει την παιδεία, γιατί αυτό περί παιδείας πρόκειται, να παίρνει και να χρησιμοποιεί το ασθενοφόρο όταν πρέπει. Στο εξωτερικό, νομίζω, χρεώνεται και όλας. Η κλίση, ναι. Ή χρεώνεται η κλίση όταν φτάσει εκεί και διαπιστωθεί ότι αυτό δεν έπρεπε να πάρει ασθενοφόρο, το χρεώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό. Κάτι το οποίο δεν ισχύει εδώ και γι' αυτό κατά κόρον απασχολούμαστε με περιστατικά τα οποία είναι. Εντάξει. Δεν θα έπρεπε να διακομιστούν με ασθενοφόρο. Θα μπορούσαν να πάνε έστω και μόνα τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα είναι φυσικό να μας δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες, αυτές που ο τηλεφωνητής γνωρίζει, γιατί είναι εκπαιδευμένος και ζητάει να πάρει. Δεν πρέπει να κλείνουν πρώτοι το τηλέφωνο. Όποιες πληροφορίες ρωτάει ο τηλεφωνητής είναι
Μόνο έχουν όφελος για να βοηθήσουν τα πληρώματα να φτάσουν το συντομότερο δυνατό, να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν. Έτσι λοιπόν είναι και προετοιμασμένοι ανάλογα το περιστατικό που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το πρώτο τηλέφωνο που θα γίνει. Από εκεί και πέρα χρειάζεται υπομονή, γιατί όσο και πιο μακριά και αν είμαστε, τόσο πιο αργά θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, να ανταποκριθούμε στο επίπεδο περιστατικό. Είναι αυτά που ήταν χρόνια τώρα. 3 το πρωί, 3 το απόγευμα και μόλις 2 το βράδυ. Δυστυχώς δεν μπορούμε με το προσωπικό που έχουμε να επανδρώσουμε την βάση στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης που είχε δημιουργηθεί. Θα θέλαμε πραγματικά να την επανδρώσουμε. Θα θέλαμε πραγματικά να φτιάξουμε ακόμα μία βάση προς τη μεριά της Μουσταίνης ή ενδεχομένως προς τη μεριά του πολυατρίου που βρίσκεται εκεί πέρα, στην παραλία Φρενίου, ακριβώς όπως υπήρχε και παλιότερα, αλλά δεν έχουμε το προσωπικό για να μπορέσουμε να το επανδρώσουμε. Γι' αυτό ακριβώς και γίνονται και διάφορες αλχημίες. Αυτό όσον αφορά το χερσαίο τμήμα. Το ότι το βράδυ έχουμε 2 μόνο ασθενοφόρα για όλο τον νομό και καλύπτουμε διακομιδές στο νοσοκομείο προς μεγαλύτερα νοσοκομεία, είτε Αλεξανδρούπολης είτε Θεσσαλονίκης. Και μέσα δηλαδή στα 2 είναι και αυτά. Αυτό είναι, ναι. Όταν έχουμε 2 το βράδυ, καλύπτουμε όλο τον νομό. Διότι και τα κέντρα υγείας της Ελευθερούπολης και της Χρυσούπολης δεν έχουν το βράδυ ασθενοφόρο. Οπότε το μήκος και το πλάτος του νομού του τα καλύπτουν μάλλον τα 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σκεφτείτε λοιπόν, πάρτε τόση εικόνα. Ένα ασθενοφόρο πρέπει να φύγει γιατί υπάρχει ένα πρόωρο παιδάκι το οποίο πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη. Φεύγει το ένα ασθενοφόρο. Μένει ένα ασθενοφόρο. Διακομιδή. Χρειάζεται λοιπόν αυτό το ασθενοφόρο να πάει να πάρει κάποιο περιστατικό το οποίο είναι από την Κεραμωτή, γιατί βγάζει η θάσος λόγω του τουρισμού, βγάζει πολλά περιστατικά. Τι μένει, όχι μόνο για γενικά για τον νομό, τι μένει μέσα και την Καβάλα, εγώ θα σας πω το πιο απλό, που η Καβάλα έχει τον περισσότερο πληθυσμό, αλλά και γενικότερα για τη ζωή. Τι μένει, δεν μένει τίποτα. Άρα λοιπόν γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Όπως μας λέει η φίλη τηλεδιάτρια, ακούμε τον κύριο Τσιλικάκη και αισθανόμαστε ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Ισχύει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, σας είπα ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που το είδαμε σήμερα. Που δημιουργεί... Σήμερα αυτό το είπαμε. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν αναγάγει σε μείζον θέμα το συγκεκριμένο θέμα της ελλείψης του ΕΚΑΒ. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Δεν είναι πολιτικό. Δεν είναι πολιτικό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η υγεία για να. Δεν πολιτικοποιείται η υγεία. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Αν όλοι μαζί καθίσουν πάνω από ένα τραπέζι και αποφασίσουν να λύσουν το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα. Αυτό, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Δεν είναι μια ευθύνη μιας κυβέρνησης ή δύο κυβερνήσεων. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Κάποιοι επέτρεψαν να υπάρξει αυτή εδώ η κατάντια που υπάρχει και να λέμε ότι είμαστε στο 2023 και κάποιοι μεταφέρονται πάνω σε καρότσες. Απ' την άλλη, γινόμαστε εφευρέτες. Πώς γινόμαστε εφευρέτες? Υπάρχουν, ακούω, μου μεταφέρανε κάποιοι συνάδελφοί σας, ότι είπε ότι ο δήμαρχος της Ελευθερούπολης θα παραχωρήσει, λέει, 2 εργαζόμενους, δεν γνωρίζω περισσότερες πληροφορίες, 2 εργαζόμενους του Δήμου ναι. Θα τους παραχωρήσει στο πολυδύναμο ιατρείο της Τούσλας, ούτως ώστε να κάνουν προφανώς αυτές τις διακομιδές από την Τούσλα εδώ, να πάρει ένα ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας και να κάνει τις διακομιδές από εκεί εδώ. Τώρα αυτά νομίζω ότι είναι αστιότητες. Δηλαδή, με αυτή τη λογική θα έπρεπε σε κάθε χωριό να ορίσουμε έναν ο οποίος θα ήταν ο μάγος του χωριού, ο γιατρός του χωριού και ο οποίος θα μπορούσε να εξυπηρετήσει όλους τους ανθρώπους εκείνους. Να το ρωτήσουμε αυτό, να το δούμε. Το επάγγελμα του διασώστη. Ναι, εντάξει. Είναι και επάγγελμα και διδάσκεται. Δηλαδή, δεν μπορείς. Συζητήσαμε πριν από λίγο καιρό όλοι, εμείς δηλαδή, μεταξύ μας, αλλά και εσείς ως δημοσιογράφοι, καλύψατε ένα τραγικό περιστατικό το οποίο συνέβη στα Τέμπη. Βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πήγε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, είτε δεν ήταν τόσο εκπαιδευμένος, είτε ήταν άπειρος. Πώς λοιπόν εμείς θα πάρουμε 2 ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την επαγγελματική ικανότητα, δηλαδή την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του πληρώματος διασώστη, που είναι η ειδικότητα, να τους βάλουμε να κάνουν διακομιδές ασθενών? Μπορούμε δηλαδή να πάρουμε έναν ο οποίος, ας πούμε, είναι ένας γιατρός κτηνίατος ο άνθρωπος, να τον βάλουμε να κάνει χειρουργείο σε κάποιον ο οποίος έχει σκολικοειδητή? Είναι εύκολο? Πώς θα κάνουμε δηλαδή, τέτοιες αλλαγές, πώς μπορούμε και τις κάνουμε? Αντί οι δήμαρχοι. Παλιότερα, αν θυμάστε, πάλι παλιά, γι' αυτό το λέω, είχαμε κάνει παραστάσεις διαμαρτυρίας στα δημοτικά συμβούλια, είτε της Ελευθερούπολης είτε της Χρυσούπολης. Από τότε, πριν από τον κορονοϊό και πριν σχεδόν στα μέσα της κρίσης, λέγαμε: πάτε κόσμο, ζητήστε, ενώστε τις φωνές. Οι δήμαρχοι, ας ενώσουν τις φωνές με εμάς, γιατί εμείς τι όφελος έχουμε? Ποιο είναι το όφελός μας να φωνάζουμε και να λέμε: φέρτε μας προσωπικό, φέρτε μας ασθενοφόρα, φέρτε μας όλα αυτά που χρειαζόμαστε, κάντε μας εκπαίδευση. Ζητάμε την υπηρεσία να μας εκπαιδεύσει. Ζητάμε την υπηρεσία σε πανελλήνιο επίπεδο και το Υπουργείο να αναβαθμίσει το επάγγελμα, να γίνει τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2004 ήταν που προσλήφθηκαν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που σήμερα οι περισσότεροι είναι στο ΕΚΑΒ. Γιατί? Λόγω της Ολυμπιάδας.
Θα πρέπει να περιμένουν μία ακόμα Ολυμπιάδα για να γίνουν αναβαθμίσεις των εργαζομένων όσον αφορά. Γιατί τότε γίνανε και τα ΙΕΚ. Λόγω της Ολυμπιάδας αναβαθμίστηκε το επάγγελμα, υπήρξαν τα ΙΕΚ, από εκεί βγήκαν οι πρώτοι απόφοιτοι και στελεχώσανε τα ΕΚΑΒ, τα παρατήματα. Από τότε που δημιουργήθηκε το ΕΚΑΒ ήταν το επόμενο. Το 85, μπράβο, το 2004. Δηλαδή, και τώρα είμαστε στο 24 κοντά. Αναβαθμίστηκε λοιπόν το επάγγελμα το 2004. Το 2007, αναβαθμίστηκε γιατί υπήρχαν τότε. Λόγο για αναβάθμιση. Έτσι, γιατί ήταν με τα δευτεροβάθμια. Δεν ήταν απολυτήριο λυκείου κάποιοι οι οποίοι είχαν και το δίπλωμα το επαγγελματικό και βγαίνανε και προσλαμβάνονταν στο ΕΚΑΒ. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε τώρα ένα τροχαίο στον Αμυδαλαιώνα. Τώρα υπάρχει ασθενοφόρο διαθέσιμο να πάει. Πιθανολογώ πως θα υπάρχει. Δεν το γνωρίζω. Τώρα είναι μεσημέρι, άρα είναι τρία. Είναι τρία. Ναι, είναι τρία. Όχι, γι' αυτό το υπόγειο. Ναι, διαθέσιμο είναι. Το ζήτημα είναι ότι γίνονται πάρα πολλά τροχαία. Δηλαδή, τώρα μου αναφέρετε πάλι τροχαίο. Προχθές πάλι χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας, νεαρό οικογενειάρχη, που μέσα πάλι σε αστικό ιστό. Αλλά όχι μέσα στην πόλη της Καβάλας, στην Νέα Πέραμο. Που φέτος στην Πέραμο θα κυκλοφορήσει πάρα πολλοί κόσμος. Είτε με ποδήλατα τα παιδιά, είτε με αυτοκίνητα, είτε με μηχανές, είτε πεζοί. Θα κυκλοφορήσει πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα φωνάζουμε χρόνια και θα πρέπει να. Όχι να γίνουν αύριο, έπρεπε να γίνουν χθες. Έδωσα κάποια στιγμή κάποια συνέντευξη σε κάποιον συνάδελφό σας στην Θεσσαλονίκη, σε ένα μέσο της Θεσσαλονίκης. Και με ρωτούσε για τη Θάσο. Η Θάσος έχει ένα ασθενοφόρο. Πραγματικά έχει ένα ασθενοφόρο. Καμιά φορά γίνεται και 1,5. Τέσσερα δεν έχει, δύο στο κέντρο. Τέσσερα λέει ο Δήμαρχος. Τέσσερα λέει ο Δήμαρχος. Όχι, αφήστε το Δήμαρχο, λέω. Δύο δεν έχει το κέντρο. Σαν οχήματα. Κοιτάξτε, τα οχήματα μπορεί να είναι και 15. Το θέμα είναι πόσα δουλεύουν και αν πραγματικά υπάρχει το προσωπικό να τα επανδράσει. Γιατί τα ασθενοφόρα δεν πηγαίνουν μόνο του. Τι είναι... πλήρωμα έχουμε στο νησί, δηλαδή. Είναι λοιπόν ένα πλήρωμα, ένα πρωί, ένα απόγευμα και ένα βράδυ. Αυτά είναι τα πληρώματα που υπάρχουν. Και μπορεί κάποιες φορές να υπάρχει και το 1,5. Δηλαδή, ένας ο οποίος περισσεύει να πηγαίνει μόνος του με ένα ασθενοφόρο μαζί με ένα γιατρό ή έναν νοσηλευτή από το κέντρο υγείας. Και αν βγει κάποιο περιστατικό ή χρειάζεται κάποιο περιστατικό να διακομιστεί στην Κεραμωτή για να το πάρουμε, να το παραλάβουμε εμείς για να το πάμε στην Καβάλα, τότε αυτός ο μισός παραλαμβάνει αυτό το περιστατικό, το πηγαίνει στην Κεραμωτή και το διακομίζει μέχρι το λιμάνι. Και εμείς το παίρνουμε από εκεί να το πάμε στο. Όλα αυτά είναι αλχημίες. Ο Δήμαρχος βγαίνει και λέει τη στάση, πραγματικά δηλαδή απορώ με αυτό. Διάβασε τις δηλώσεις του ότι στη Θάσο λέει έχουμε 4 ασθενοφόρα και ότι θα πάρουμε και προσωπικό και εντάξει, σχετικά καλά είμαστε. Πώς είσαι καλά, δηλαδή, όταν ένα περιστατικό θα βγει στον Πρίνο και το άλλο μπορεί να βγει σε Ελικές, πώς είσαι καλά. Γιατί δεν ενώνουν τις φωνές και προσπαθούν να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Γνωρίζει ο Δήμαρχος ότι τα δύο ασθενοφόρα ήθελαν να τα δώσουν στο ΕΚΑΒ ή ένα ασθενοφόρο ήθελαν να το δώσουν στο ΕΚΑΒ. Γιατί, γιατί δεν μπορούν να το συντηρήσουν. Είναι θέμα Δήμου. Ο Δήμος, ο κάθε Δήμος προσπαθεί να βοηθήσει με τις τέτοιες. Δεν βοηθάει ο Δήμος. Μπορεί να προσπαθεί να βοηθήσει. Έχουν φτιάξει νομίζω εκεί ένα σύλλογο ο οποίος βοηθάει. Επειδή ξέρω ότι δίνουν χρήματα. Βοηθάει το κέντρο υγείας. Ναι, βοηθάει το κέντρο υγείας. Δεν βοηθάει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ έχει συγκεκριμένο προσωπικό χρόνια τώρα. Δεν έχει προσδοθεί. Είστε δύο διαφορετικοί. Είναι η υγεία. Είναι δύο διαφορετικά το ΕΚΑΒ και το κέντρο υγείας, αλλά ταυτόχρονα. Ναι, αλλά όταν υπάρχουν 8 από το ΕΚΑΒ και άλλοι 4 από το κέντρο υγείας, δεν συμπληρώνουν ούτε δύο ασθενοφόρα. Είναι 12. Είναι 13 πολλές φορές. Φαντάζομαι όμως είναι ότι θέμα κυβέρνησης. Δεν είναι του κάθε Δήμου. Δηλαδή ο Δήμος Καβάλας δεν μπορεί να βοηθήσει το ΕΚΑΒ της Καβάλας. Μπορεί με τον τρόπο του. Ναι, έμεσα. Ποιος είναι ο τρόπος του να ενώσουν τις φωνές. Ο Δήμος Καβάλας. Όχι, αλλά μπορούν να πιέσουν. Μπορούν να πιέσουν. Δεν θα κάνει προσλήψεις. Όπως πιέζεται και εσείς χρόνια, κύριε Τσίπρα. Ακριβώς. Αν ενώσουμε όλοι μαζί. Γνωριζόμαστε και το αποτέλεσμα είναι ότι φτάνουμε στο 2004 να έχουμε αυτή την αναβάθμιση του επαγγέλματος από το 1985 και είμαστε τώρα μετά από τόσα χρόνια, μετά την Ολυμπιάδα, να συζητάμε πάντως τα ίδια πράγματα. Επειδή αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα στη χρέωση ασθενοφόρου στο εξωτερικό. Λέει φίλος, εγώ ξέρω πως παραδείγματος χάρη η άσκοπη κλίση της πυροσβεστικής χρεώνεται. Του ΕΚΑΒ. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει μήπως κάποιο. Αν χρεώνουμε αυτό, πάμε μετά στο σενάριο της ιδιωτικοποίησης. Γιατί τι θέλουμε. Θέλουμε δωρεάν και δημόσια παιδεία, υγεία ή πάμε στο κομμάτι της ιδιωτικοποίησης. Νομίζω ότι θέλουμε παιδεία. Νομίζω ότι θέλουμε παιδεία. Αυτό που μας λείπει είναι παιδεία. Μάλιστα. Δηλαδή ο καθένας μας να μην παίρνει το ασθενοφόρο για κάποιον λόγο ο οποίος δεν είναι απαραίτητος. Δηλαδή να μην χρησιμοποιείτε το ασθενοφόρο για λόγους οι οποίοι δεν είναι για να διακομιστεί ένα σοβαρό περιστατικό στο νοσοκομείο. Συζητούσαμε στο παρελθόν, αν θυμάστε, για την αποχή μας από τις δευτερογενείς μεταφορές. Ναι. Τι συζητάμε σήμερα. Συζητάμε και γίνεται ένας μεγάλος δώρος για το επίγον και το ότι λείπουν τα ασθενοφόρα από το επίγον περιστατικό. Δηλαδή ότι εμείς ζητάμε να πάρουμε προσωπικό για να καλύψουμε τα επίγοντα περιστατικά. Και πάμε και συζητάμε και για τα δευτερογενή. Λοιπόν, για τα δευτερογενή, μία και καλή δεν είναι το ΕΚΑ, δεν είναι υποχρέωση του ΕΚΑ. Εμείς συνεπικουρούσαμε. Ακόμα κάποιους ασθενείς οι οποίοι είναι έστω καρκινοπαθείς, τους βοηθάμε.
ναι. Στο να τους πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν λύσεις και αυτοί οι ασθενείς να διακομίζονται στα σπίτια τους ή στο νοσοκομείο από την άλλη. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Δήμος Χρυσούπολη, νομίζω, τελευταία πήραν ένα ασθενοφόρο. Ναι. Είναι για αυτή τη δουλειά. Είναι για να διακομίζουν ασθενείς, όχι για επίγοντα περιστατικά. Όχι γιατί κάποιος έπαθε ένα τροχαίο στο Δήμο εκεί, στην κυρίω περιοχή, και θα πρέπει να διακομιστεί στο νοσοκομείο σαν επίγον περιστατικό. Γιατί αυτός ο οποίος παθαίνει κάποιο τροχαίο ή οποιοδήποτε παθολογικό, είτε ανακοπεί οτιδήποτε, θα πρέπει να του παρασχεθούν άμεσα πρώτες βοήθειες από ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες υγείας. Και όχι από τον οποιοδήποτε. Το τροχαίο στο Μηδελαιώνα φαίνεται ότι είναι σοβαρό. Αυτό, ναι. Αυτό σας το λέμε τώρα επειδή είμαστε στον αέρα. Και μας λέει ο κύριος ότι έχει ειδοποιηθεί ασθενοφόρο. Βέβαια, μας λέει ότι πριν 3 λεπτά δεν είχε πάει ακόμη. Να ξέρει ότι φαίνεται ότι είναι σοβαρό. Αν θέλετε να ενημερώσετε. Πιθανότατα νομίζω θα υπάρχει σήμερα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να υπάρχει και ο γιατρός. Οπότε θα σπεύσει εκεί η μονάδα του ΕΚΑ που είναι μαζί με τον γιατρό. Υπάρχει και εγκλωβισμός γι' αυτό. Ναι. Στον εγκλωβισμό συνήθως επεμβαίνει και η πυροσβεστική. Αν υπάρχει εγκλωβισμός, επεμβαίνει και η πυροσβεστική. Είναι στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα. Είναι στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα προς τα Σταυρούδια. Είναι καταλάβει. Βλέπεις. Είναι ναι. Έχει το αυτοκίνητο. Στο φυτόριο. Ναι. Φορτηγό. Δεν καταλαβαίνω, είναι ένα πράγμα περίεργο. Εντάξει, είναι. Ακόμα και από αυτό μας λείπει παιδεία. Δηλαδή, θα υπήρχαν φωτιές αν κάποιοι δεν τις βάζανε. Άντε, κάποιοι θα μπαίνανε από μόνες τους. Θα υπήρχαν φωτιές αν κάποιοι δεν τις βάζανε. Θα υπήρχαν τροχιά αν όλοι μας τηρούσαν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα υπήρχαν νεκροί αν βάζαμε τα κράνη μας και τις. Θα υπήρχαν λιγότεροι. Θα υπήρχαν λιγότεροι. Λιγότεροι. Αυτό ναι. Ένα να σώσουμε. Τώρα, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δίνουν τροχαία και είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να τα γνωρίζουμε. Και αυτοί οι οποίοι περνούν από αυτά τα σημεία λίγο πολύ τα γνωρίζουν. Όμως ο επισκέπτης δεν ξέρει τι κίνδυνο μπορεί να επιφυλάσσει ένα σημείο το οποίο δίνει τροχαία ατυχήματα. Καλή ώρα ξέρετε πώς τρέχουν. Ναι, το γνωρίζουμε. Και ξέρετε ότι υπάρχουν νεολαίοι δυστυχώς που μέσα στον αστικό ιστό εδώ στα ΕΛΤΑ στην προσπάθειά τους να περάσουν τον κυκλικό κόμβο, το τηλέφωνο έτσι σκουλαρίκι. Παίρνα τον κόμβο και άστο το τηλέφωνο μετά. Σταμάτα κάπου να μιλήσεις. Να από την πρωί. Και αυτοί είναι οι λόγοι. Γι' αυτό λέμε δεν ότι είναι παιδείας. Μόνο οι κακοί δρόμοι και τα φθαρμένα ελαστικά. Είναι και η απροσεξία του οδηγού. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, τόσα gadget τα οποία μπορείς να επικοινωνείς χωρίς να το κρατάς το ρημάδι. Είναι, είπαμε, η παιδεία. Άξι. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, ούτως ώστε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα τροχεία. Το έχω πει πολλές φορές. Ο καθένας μας πίσω από την πλάτη του κουβαλάει ένα λαχνό. Λαχνός που μπορεί να κληρώσει και να φύγει να πάει για μπάνιο τώρα το καλοκαίρι, ναι. Ή να φύγει να πάει στη δουλειά του ή οπουδήποτε και να κληρώσει αυτόν και να μην γυρίσει ποτέ στο σπίτι του. Γιατί είτε αυτός ήταν απρόσεκτος. Ήταν κάποιος άλλος απρόσεκτος, είτε αυτός δεν τήρησε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είτε οτιδήποτε. Εμείς σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε και κάνουμε την προσπάθειά μας όσο το δυνατόν περισσότερο να ανταπεξέλθουμε σε περισσότερα περιστατικά. Αλλά δεν φτάνει. Δεν μπορεί δηλαδή να φωνάζουμε τόσα χρόνια πάρτε κόσμο. Για ποιο λόγο ζητάμε 20 άτομα. Ζητάμε 20 διασώστες στην Καβάλα. Δώστε μας 20 διασώστες και άλλους 10 στη Θάσο. 20 διασώστες στην Καβάλα και 10 διασώστες στη Θάσο θα είχαμε 3 ασθενοφόρα. Τρία ασθενοφόρα, θα είχαμε 5 στο νομό, σε όλο τον νομό Καβάλα θα υπήρχαν 5 ασθενοφόρα σε 24 ώρες. Ευχαριστώ πολύ και επίσης αρκετά ερωτήματα δεχόμαστε, κύριε Τσιρικάκη. Ναι, και θα τη σχολιάσουμε την εικόνα. Πριν χρόνια είχαν έρθει ένα σωρό ασθενοφόρα, θυμάμαι, στο νοσοκομείο και ήταν να μοιραστούν σε διάφορα μέρη. Το θυμόσαστε πάρα πολύ. Είναι αυτά που έχουμε σήμερα. Ήταν από την περιφέρεια. Καινούργια σχετικά ασθενοφόρα, λιγότερα τη πενταετία. Πόσα έχει το ΕΚΑΒ Καβάλα σήμερα? Αυτή τη στιγμή έχει το ΕΚΑΒ έχει ασθενοφόρα. Έχει ασθενοφόρα τα οποία βέβαια έχουν πιάσει πλέον, γιατί μιλάμε για χρόνια πριν, τουλάχιστον 5 χρόνια ήτανε, έχουν πιάσει τα 500.000 χιλιόμετρα. 400-500. Ναι, δουλεύουν 24 ώρες 24. Κάνουν διακομιδές στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Σαφά, μπορούμε. Άρα, να δούμε λοιπόν, να δούμε λίγο την εικόνα από το σημείο το οποίο δεν ξέρω, έχουμε και το βίντεο πέρα από τη φωτογραφία. Επειδή στο βίντεο φαίνονται και οι πρόσωπα και ναι, να το δώσουμε λίγο στον Νίκο τον Χατζηγιωνάκη στην αίθουσα σύνταξης. Ναι. Να πούμε ότι είναι το αυτοκίνητο που βλέπετε ότι προσπαθούν να βγάλουν τα άτομα μέσα από το αυτοκίνητο. Είναι εκείνη η άμορφη μάζα με την πόρτα προς τα πάνω για να καταλάβετε. Είναι η πόρτα εκείνο το μπλε που βλέπετε και οι άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν τους ανθρώπους. Είναι το μαύρο το αυτοκίνητο. Ας ευχηθούμε να μην είναι το αυτοκίνητο. Και δεν ξέρουμε αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο και πήγε και κατέληξε κάποιο άλλο όχημα επάνω. Είμαστε στον αέρα, δεν προλαβαίνετε. Το βίντεο τι λέει?
Το βίντεο δείχνει αυτό το οποίο απομονώσαμε, θα το στείλω κιόλας τώρα. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ναι, γιατί το βίντεο το οποίο είδα αυτή τη στιγμή που μου έδειξες λίγο νωρίτερα φαίνεται ότι εμπλέκεται και κάποιο φορτηγό. Ή όχι. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, πραγματικά σε ευχηθούμε να μην θρυνήσουμε κάποιον συνάνθρωπό μας. Μακάρι να είναι μόνο υλικές ζημιές, να έχει σφινώσει απλώς ο άνθρωπος μέσα στις λαμαρίνες και να μην έχει πάθει κάτι. Αλλά δυστυχώς είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή σε έναν δρόμο ο οποίος πού είναι, στο φυτώριο. Τι είναι από το φυτώριο κοντά, το φανάρι. Όταν κατεβαίνεις είναι ένα φανάρι, έχει ξεκινάει ένα φανάρι. Είναι αλλά όταν ξεκινάμε, ξεκινάμε μια φορά να φτάσουμε μέχρι το επόμενο φανάρι και τρέχουμε με 200. Και ορισμένοι τρέχουν και τσιλικά και δίχως αύριο. Έχει μπει. Λοιπόν, τώρα αρχίζω όσο το βλέπω, έχει μπει μες στο φυτώριο. Κατάλαβες. Έχει μπει μες στο φυτώριο και έχει τουμπάρει το αυτοκίνητο. Το βλέπεις, αυτοκίνητο ή περάσει... το φορτηγό, το αυτοκίνητο. Όχι, αυτοκίνητο είναι. Αυτοκίνητο, δεν βλέπω φορτηγό. Πίσω είναι η ταμπέλα και έχει μπει μες στο φυτώριο. Έχει τσαλακώσει την περίφραξη και έχει αναποδογυρίσει. Και εδώ είναι η στιγμή που προσπαθούν να βγάλουν τώρα γυναίκα, άντρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, αυτό το δούμε μέσα κατά τη διάρκεια. Βλέπετε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλά τέτοιου είδους περιστατικά. Είτε είναι στην περιφερειακή οδό, είχαμε πρόσφατα πάλι περιστατικά τέτοια στην περιφερειακή οδό, είτε στο δρόμο προς το παλιό, εκεί στην Τόσκα, μπάτι, μέσα ακριβώς στο παλιό, στην Πέραμο. Έχουμε γενικότερα τέτοιου είδους περιστατικά και θα έχουμε. Όσο ο κόσμος δεν αναλογίζεται την προσωπική του ευθύνη, σίγουρα αυτή είναι η δρόμη. Σίγουρα μας φταίνει οι υπόλοιποι, αλλά φταίμε και εμείς. Πρώτες τα φταίμε εμείς. Αν εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλουμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους γύρω μας, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μας κάνει καλά. Πάντα λέγαμε θα υπάρχει για τη Θάσο, για να ολοκληρώνουμε, κύριε Τσιλικάκη, επιτακτική ανάγκη για πλωτό ασθενοφόρο, που αυτό θα μας έλυνε τα χέρια. Ακριβώς. Μπαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία σήμερα. Και καλύπτονται κάποιες διακομιδές. Οι διακομιδές από το νησί της Θάσου είναι από τα ferry boat. Ακόμα και το βράδυ, δηλαδή που δεν έχει δρομολόγια, το βράδυ δεν έχει δρομολόγια, γίνονται διακομιδές από τα ferry boat, αυτά τα οποία είναι σε επιφυλακή. Ένα πλωτό ασθενοφόρο. Δεν έχει αυτό το οποίο παρουσιάστηκε με το πλωτό ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει πλωτό ασθενοφόρο στο πάνω στο νησί της Θάσου. Υπάρχει ένα στη Σαμοθράκη. Είπαν ότι θα πάρουν. Εμείς το έχουμε ζητήσει. Είχαμε μια συνάντηση πριν από 3-4 μήνες περίπου με τον Περιφερειάρχη εδώ, τον κύριο Πολίτη, και το θέσαμε το θέμα. Ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλωτό ασθενοφόρο. Το οποίο θα το διαχειρίζεται το λιμενικό, γιατί εμείς δεν έχουμε διπλώματα για να οδηγάμε τέτοιου είδους οχήματα. Θαλάσσια οχήματα, να το πούμε. Και αυτά θα μας λύσουν το πρόβλημα όσον αφορά τους χρόνους. Κατευθείαν από τον Πρίνο. Θα φεύγει από το κέντρο υγείας το περιστατικό, θα μπαίνει μέσα στο πλωτό ασθενοφόρο το οποίο θα υπάρχουν διασώστες μέσα και θα το συνοδεύουν, ενδεχομένως και γιατρός, και θα έρχεται στην Καβάλα, στο λιμάνι της Καβάλας, θα μειώνει το χρόνο στο μισό. Σκεφτείτε τώρα, από εκεί εδώ με ένα πλωτό ασθενοφόρο το οποίο θα είναι και ταχύπλο, θα είναι σε 20 λεπτά. Απ' την άλλη, έχουμε να φύγει από το κέντρο υγείας του Πρίνου, να πάει στο λιμένα, από το λιμένα να περάσει στην Κεραμωτή, από την Κεραμωτή να έρθει στην Καβάλα. Όλο αυτό πόσο μας κάνει. Μια μισή ώρα, εκεί που θα έχουμε 20 λεπτά. Άρα λοιπόν. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή τον τριπλάσιο χρόνο από ό,τι θα μπορούσαμε να έχουμε. Συζητάμε και λέμε, διαβάζω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι θα νοικιάσει ελικόπτερα. Εντάξει, θα νοικιάσουμε ελικόπτερα. Και ποια νοσοκομεία έχουν τις υποδομές, δηλαδή αυτά που βλέπουμε στα σύριαλ να τα κατεβάζουν στην οροφή του νοσοκομείου και μετά κατευθείαν να μπαίνει στην κλινική ή στο χειρουργείο. Έχουμε τέτοιες υποδομές. Η Καβάλα δεν έχει, για καινούργια τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχει το νοσοκομείο της Καβάλας, μπορεί να έχει, αλλά όλα έχουν. Της Αλεξανδρούπολης έχει. Και αυτούς εδώ όλους τους ανθρώπους, ποιος θα τους διακομίσει. Γι' αυτό ακριβώς λέμε επιτακτική. Δεν υποκαθίσταται το επάγγελμα του διασώστη, δεν υποκαθίσταται. Και θα πρέπει για να πάμε μπροστά, γιατί εμείς γυρίζουμε πίσω. Όχι θα έρθει ο στρατός, όχι θα έρθουν οι ξένοι να μας σώσουν. Δεν γίνονται αυτά. Εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρουν προσωπικό διασώστες, γιατί είναι. Οι διασώστες και στην εποχή του κορονοϊού ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή στα νοσοκομεία υπήρχαν συγκεκριμένοι χώροι, απολυμάνσεις, τα πάντα όλα. Εμείς τον πρώτο καιρό δεν ξέραμε που πηγαίναμε. Γιατί πήγαινε σε έναν, έχει COVID, δεν έχει, δεν το ξέραμε. Ναι, αυτό. Πηγαίνανε και μετά κάνανε τα τεστ και βλέπαμε ότι έχει κορονοϊό. Άρα ήμασταν και πάλι, είδατε, ότι τα βγάλαμε πέρα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται το επάγγελμά μας να αναβαθμιστεί στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να βγαίνουν όλοι οι επιστήμονες πλέον από εκεί. Κάτι το οποίο εντάξει, εμείς δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, να βγούμε, θα βγούμε σε σύνταξη ενδεχομένως και να μην έχει γίνει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι του χρόνου πάλι τα ίδια θα λέμε. Αν πρώτα λοιπόν, να είμαστε γερίτες. Ακριβώς πάνω απ' όλα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όσο το δυνατόν με λιγότερα συμβάντα. Να είσαστε επιποδός και στις επάλξεις, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά τις περιοχές.
και τις ανάγκες. Εγώ θέλω... Και ευχόμαστε κάποια στιγμή να εισακουστούν τα πάγια και διαχρονικά αιτήματα τα οποία έχετε. Δεν ζητάμε λεφτά. Έτσι. Δεν ζητάμε λεφτά. Όλα αυτά. Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν ζητάμε αυξήσεις που μας τις δίνουν και αυτές είναι πενιχρές οι αυξήσεις που μπορεί να δώσουν. Και ζούμε με αυτά όλα αυτά τα χρόνια. Ζητάμε αυτά που πρέπει, που ζητάει ο κάθε πολίτης. Δηλαδή ένα ασθενοφόρο να μπορεί να τον εξυπηρετήσει όταν το χρειάζεται. Αυτό ζητάμε. Ας ενώσουν οι δήμαρχοι, οι πολίτες. Ας ενώσουν όλοι μαζί τις φωνές. Μήπως και κάποια στιγμή τα καταφέρουμε. Έχετε κάνει μια συνάντηση με όλους, έχετε ζητήσει μια συνάντηση με όλους τους δημάρχους για να. Το είχαμε κάνει και στο παρελθόν. Να το ξανακάνουμε. Ζητήσαμε κάποια στιγμή από τον δήμαρχο. Τώρα έχει πρώτο του κορονοϊού, να πω την αλήθεια, γιατί μεσολάβησε ο κορονοϊός και συναντήσεις δεν γινότανε. Ζητήσαμε μια συνάντηση τότε. Δεν υπήρξε καμία συνάντηση. Δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Τσιρικά, για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, γιατί μέσα από το κανάλι σας χρόνια τώρα λέμε τα προβλήματά μας και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία, ούτως ώστε και μελλοντικά και φυσικά όλα αυτά γίνονται προς όφελος των πολιτών. Δηλαδή έτσι. Δεν έχω λόγο εγώ να βγαίνω να τα λέω όταν δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε διαφημίσεις.